Λοιπόν, πάμε και στην αθλητική μας ενότητα. Να καλωσορίσουμε τη Μαρία Πετρούτσου. Καλησπέρα, Μαρία. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, με υγεία και καλές ειδήσεις να πούμε. Αμήν. Αν και τα αθλητικά, η αλήθεια είναι ότι μας βοηθούν σε αυτό που λέμε καλές ειδήσεις και καλή ειδησιογραφία. Νομίζω να συμβάλλουμε σε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, έχεις έρθει με εκλεκτό καλεσμένο σήμερα. Ακριβώς έτσι, ποδαρικό με τον προπονητή Στίβου της Αθλητικής Ακαδημίας Ηρακλείου, τον κύριο Χρήστο Λίτσικα. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ενότητα της. Καλή χρονιά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Αθλητική Ακαδημία, να τη συστήσουμε και στον κόσμο που ενδεχομένως δεν τη γνωρίζει. Η δράση της είναι τον τελευταίο ένα χρόνο, θα λέγαμε, περίπου. Και πραγματικά έχει κερδίσει τις εντυπώσεις στον κλασικό αθλητισμό του Ηρακλείου και δεν είναι υπερβολή να το πούμε. Καταρχάς, θέλω να μου πείτε ποια ήταν ανάγκη η δημιουργία της Ακαδημίας. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια καταρχήν. Αλήθεια είναι ότι εδώ και 1,5 περίπου χρόνο έχει ξεκινήσει αυτός ο σύλλογος. Είναι αυτό που λέμε εμείς, ο πιο καινούριος σύλλογος με τους πιο παλιούς προπονητές. Αποτελείται το προπονητικό τίμα από τέσσερις συνάδελφοι, παλιοί προπονητές του Στίβο. Αυτό που μας όθησε εκεί ήταν η ανάγκη να ξεκινήσουμε κάτι διαφορετικό στο Στίβο. Κάτι που να προέρχεται από εμάς, από ανθρώπους που ξέρουν το Στίβο, από ανθρώπους που αγαπάνε το Στίβο και που μπορούν να προσφέρουν κάτι περισσότερο από αυτό που υπήρχε μέχρι τώρα. Δόξα τω Θεώ, πάμε πολύ καλά μέχρι τώρα. Μας έχει στηρίξει ο κόσμος, μας έχουν στηρίξει οι αθλητές, γονείς, τους οποίους με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και πάμε πάρα πολύ καλά. Ο Στίβος νομίζω ότι διαχρονικά αποτελούσε ένα κομμάτι το οποίο ήταν ψηλά στις προτιμήσεις των αθλητών, κυρίως των νέων παιδιών. Ναι, είναι ένα από τα αγαπημένα αθλήματα, τουλάχιστον στην Κρήτη. Είναι από τα αθλήματα που έχουν μεγάλη ανάπτυξη στο νησί, με πολλές επιτυχίες διαχρονικά. Και ελπίζουμε να είμαστε κι εμείς ένα κομματάκι παραπάνω σε αυτό. Είναι βέβαιο και αυτό το επιβεβαιώνει και το γεγονός, κύριε Λίτσικα, ότι αποτελείται ένα επίλεκτο προπονητικό team στην Αθλητική Ακαδημία του Ηρακλείου. Καθηγητές φυσικής αγωγής εγνωσμένης αξίας στο χώρο και θα ήθελα να αναφέρουμε και τους υπόλοιπους προπονητές, γιατί είστε άνθρωποι που είστε χρόνια στον αθλητικό χώρο του Ηρακλείου με σημαντικές επιτυχίες και η συνύπαρξη αυτή, αν μη τι άλλο, αποτελεί τη βάση μιας τα δεδομένα προκειμένου να δημιουργηθεί μια επιτυχία στο μέλλον όπως αναμένεται, να τους πούμε και τους υπόλοιπους συνεργάτες σας. Είναι ο κύριος Αντώνης Τσατσάκης, είναι ο Μανώλης ο Πλουμάκης, ο Μανώλης ο Μαυράκης και από φέτος έχουμε και τη βοήθεια του Γιώργου του Κουρτικάκη στο κομμάτι της Ακαδημίας. Μάλιστα. Για όσους ξέρουν κλασικό αθλητισμό, τα συγκεκριμένα ονόματα Νικολέτα λένε πάρα πολλά, γιατί ο καθένας στον τομέα του έχει προσφέρει πάρα πολλά στον κριτικό αθλητισμό. Πόσα παιδιά, κύριε Λίτσικα, αποτελεί αριθμή η Ακαδημία? Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τα 120 παιδιά στο Σύλλογο. Παιδιά τα οποία προπονούνται με εμάς, είναι παιδιά από τις Ακαδημίες μέχρι και τα αγωνιστικά τμήματα. Τα 50 με 60 από αυτά είναι το κομμάτι της Ακαδημίας και τα υπόλοιπα στα προαγωνιστικά και αγωνιστικά μας τμήματα. Τι ηλικίες δηλαδή αφορά? Ξεκινάμε στην Ακαδημία από ηλικίες 7-8 χρονών. Καθ' όλη τη διάρκεια του Δημοτικού τα παιδιά παραμένουν στο τμήμα της Ακαδημίας να πάρουν μια σφαιρική εικόνα από το Στίβο, να μάθουν όλα τα αγωνίσματα σε παιχνιώδη μορφή στην αρχή και μετά με τη βασική τεχνική του κάθε αγωνίσματος. Τελειώνοντας το Δημοτικό, αφού έχουμε δει και εμείς τα παιδιά, έχουν δει και αυτά, έχουν γνωρίσει το Στίβο, περνούν στα προαγωνιστικά και αγωνιστικά τμήματα αργότερα, όπου θα επιλέξουν ένα συγκεκριμένο αγώνισμα, αυτό στο οποίο έχουμε εμείς δει ότι έχουν έτσι την κλίση τους και που τους αρέσει φυσικά, που άρεσε και σε αυτά. Και όταν λέμε αγωνίσματα, για ποια αγωνίσματα μιλάμε, για να γνωρίζουν και οι γονείς ενδεχομένως? Ναι. Ο Στίβος αποτελείται από τρεις ομάδες αγωνισμάτων. Είναι οι δρόμοι, ταχύτητες, αντοχή, εμπόδια, σκυταλοδρομίες. Είναι τα άλματα. Άλμα σε ύψος, άλμα σε μήκος, άλμα τριπλούν και άλμα επικοντό. Και είναι και οι ρήψεις. Ακόντιο, σφαίρα, δίσκος και σφύρα. Στις μικρές ηλικίες φυσικά δεν υπάρχουν σφαίρα κτλ. Υπάρχουν όμως παιδικά όργανα τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ηλικίες των παιδιών για να πάρουν μια γεύση πώς είναι αυτά τα αγωνίσματα και να είναι κυρίως ασφαλή για αυτά. Όλη η γκάμα λοιπόν των αθλημάτων. Υπάρχουν προϋποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να πληρεί ένα παιδί που θέλει να ασχοληθεί με τον κλασικό αθλητισμό? Όχι. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Ο Στίβος το καλό που έχει είναι ότι το κάθε παιδί θα βρει το κομμάτι του Στίβου στο οποίο ταιριάζει.
Ακόμη και το παιδί που είναι κοντό, ακόμη και το παιδί που είναι ψηλό, ακόμη και το παιδί που είναι πιο εύσωμο ή πιο αδύνατο. Το καλό που έχει ο Στίβος είναι αυτό, ότι ο καθένας μπορεί να βρει το χώρο του εκεί, ανάλογα με το αγώνιο που θα επιλέξει. Άρα να μην πτωούνται και οι γονείς οι οποίοι ενδεχομένως θεωρούν ότι τα παιδιά τους δεν έχουν τα κριτήρια, τα αλφα-χι-ψι κριτήρια, όχι, που αυτοί όχι, θεωρούν όχι, ότι πρέπει να έχει όχι. ο κλασικός αθλητισμός. Καταρχήν, όταν μιλάμε για μικρές ηλικίες, αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι τα παιδιά να μειωθούν στον αθλητισμό γενικώς. Ναι. Να δουλέψουν τη φυσική τους κατάσταση, να αγαπήσουν τον αθλητισμό και την άθληση γενικότερα. Από εκεί και πέρα, μεγαλώντας σε ηλικία, θα δει το κάθε παιδί και θα δει και το αγώνισμα τι του ταιριάζει. Από τι ηλικία μπορεί να ξεκινήσει κάποιο παιδί? Από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Από τις πρώτες. Γι' αυτό και οι ακαδημίες μας δέχονται παιδί από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Ξαναλέω, στην αρχή γίνεται η μύηση στο Στίβο με παιχνιώδη μορφή, με παιχνιώδης μορφής ασκήσεις. Παίρνουν μια εικόνα τα παιδιά, βλέπουν το Στίβο, βλέπουν τα αγωνίσματά του. Θα το πω και λίγο μεταφορικά. Τα αγωνίσματα βλέπουν τα παιδιά, δηλαδή και το κάθε αγώνιο θα διαλέξει το παιδί του. Είναι λίγο περίεργο ακούγεται, αλλά το κάθε αγώνισμα έχει τις δικές του απαιτήσεις, τις δικές του προϋποθέσεις. Το κάθε παιδί θα ταιριάξει και θα κουμπώσει στο συγκεκριμένο αγώνισμα εκεί που θα δει ότι είναι καλύτερο, εκεί που θα δει ότι το σώμα του βοηθάει καλύτερα, εκεί που θα του αρέσει και του ίδιου περισσότερο. Εσείς βλέπετε σε αυτές τις μικρές ηλικίες κάποια παιδιά να ξεχωρίζουν, να έχουν κλείσει, δηλαδή εξ αρχής υπάρχουν αυτά τα ταλέντα που υπάρχουν, τα βλέπετε τα ταλέντα, και λέτε αυτό ναι, είναι εκεί. Αλίμονο, υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και οι ωραίες εκπλήξεις, δηλαδή ποιο είναι το καλό. Πολλές φορές θα δούμε ένα παιδάκι το οποίο σε μικρή ηλικία δεν θα κάνει κάτι έτσι ιδιαίτερο, δεν θα δείξει κάποια κλίση ιδιαίτερη, ούτε κάποιο ταλέντο φοβερό. Αργότερα όμως μπαίνοντας στην εφηβεία, επειδή αλλάζει και ο σωματότυπος των παιδιών πάρα πολύ, ξαφνικά μπορεί κάποιο παιδί το οποίο μέχρι τότε δεν μας είχε δείξει κάτι να κάνει ένα. Αυτό πλέον ένα ξαφνικό, μπαμ, ένα μπαμ, μπράβο, και να πούμε, πού ήταν αυτό το παιδάκι τώρα μέχρι τώρα. Το έχουμε δει να συμβεί πολλές φορές. Και γι' αυτό, αυτό που είπατε και πριν, ας μην απογοητεύονται ούτε τα παιδιά ούτε οι γονείς. Όλα τα παιδιά χωράν, ειδικά στο Στίβο, όλα τα παιδιά. Αλλά ξαναλέω, το σημαντικό για μας, ειδικά στις μικρές ηλικίες, δεν είναι να βγάλουμε πρωταθλητές, δεν είναι να βρούμε το μεγάλο ταλέντο. Είναι να μοιήσουμε τα παιδιά στο Στίβο και να τους κάνουμε κυρίως να αγαπήσουν την άθληση. Ναι, όχι μόνο το Στίβο, την άθληση. Την άθληση. Αυτό. Πολύ σημαντικό αυτό. Σε μεγαλύτερες ηλικίες έχει απήχηση. Νομίζω ότι ο κόσμος αναζητά πλέον το κομμάτι της άθλησης. Δεν ξέρω αν μέσα από τον κλασικό αθλητισμό το κάνει αυτό ή αν λόγω ηλικίας, και το λέω μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ όχι νέα παιδιά τα οποία πάνε ενδεχομένως και για πρωταθλητισμό. Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Δεν το έχουμε κάνει ακόμη, αλλά είναι μια ιδέα την οποία αρχίσαμε να τη σκεφτόμαστε. Μας πλησιάζουν πολλοί γονείς οι οποίοι φέρνουν τα παιδιά τους στο στάδιο να προπονηθούν και μας λένε, για μας δεν θα κάνετε κάτι. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος ζωής, το βλέπουμε όλοι μας, ότι όσο περνάει ο καιρός, ο τρόπος ζωής γίνεται όλο και πιο καθιστικός. Όλοι ψάχνουν μια διέξοδο για να μπορέσουν να ασκηθούν. Ο Στίβος είναι μια πολύ καλή διέξοδος. Γι' αυτό και εμείς, δεν μιλάμε για τέτοιες μεγάλες ηλικίες, αλλά στα εφηβικά τμήματα έχουμε δημιουργήσει τμήματα για παιδιά σε εφηβικής ηλικίας, τα οποία θέλουν να προπονηθούν, δεν θέλουν να γίνουν αθλητές ή πρωταθλητές, δεν θέλουν να κάνουν δηλαδή αγωνιστικό Στίβο. Τους αρέσει όμως η ιδέα του Στίβου και τους αρέσει η γυμναστική. Και θεωρούν ότι ο Στίβος είναι μια καλή διέξοδος για να γυμναστούν. Το ίδιο θεωρούμε και εμείς, γι' αυτό και έχουμε δημιουργήσει τέτοιο τμήμα στο σύλλογό μας και μάλιστα ήταν η ευχάριστη έκπληξη των τμήματων μας, δηλαδή είναι ένα τμήμα το οποίο προχώρησε πάρα πολύ, έχει σταθερό κόσμο, παιδιά τα οποία τους αρέσει να αθλούνται, δεν είναι ότι τους ενδιαφέρει ο πρωταθλητισμός, τους αρέσει όμως ο χώρος, γιατί να πούμε ότι και στο Παγκρίτιο στάδιο που βρισκόμαστε είναι ένας πανέμορφος χώρος, λίγα στάδια στην Ελλάδα παρέχουν αυτά που μπορεί να μας παρέχει το Παγκρίτιο στάδιο. Τους αρέσει ο χώρος, τους αρέσει αυτό που κάνουν και έρχονται και για την παρέα. Και είναι κάτι το οποίο μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Πάντως και οι ενήλικες, να πούμε, Νικολέτα, και το βλέπουμε και από τις δράσεις που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια και στο Ηράκλειο, με τα Run Greece, με τους μαραθωνιούς κλπ. Και οι ενήλικες ασχολούνται σε πολύ σημαντικό, σε πολύ υψηλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτό που είπαμε, ότι προσπαθούν όλοι να βρουν μια διέξοδο, να φύγουν από τον καθιστικό τρόπο ζωής, ο οποίος δυστυχώς
όσο πάει ο καιρός και χειροτερεύει. Έτσι. Σωστά. Και η Κρήτη, βέβαια, να πούμε, κύριε Λίτσικα, ότι βρίσκεται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο σε ό,τι αφορά τον κλασικό αθλητισμό και σε πανελλήνιο επίπεδο. Κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν τα φυτώρια, έτσι, υπάρχουν τα ταλέντα σε κριτικό επίπεδο, υπάρχουν και υποδομές. Υπάρχετε κι εσείς, βέβαια, οι προπονητές που επιτελείτε πολύ σημαντικό έργο και που τα επόμενα χρόνια, εσείς που δουλεύετε και πολύ με τα μικρά παιδιά, αναμένετε να δούμε και σημαντικά νέα ταλέντα να ξεχωρίζουν. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Η Κρήτη διαχρονικά, όπως είπαμε και πριν, έχει να παρουσιάσει πολύ ψηλό επίπεδο στον κλασικό αθλητισμό. Πολλές επιτυχίες από παλιά και ακόμη και τώρα. Συνέχεια βγαίνουν καινούργια ταλέντα στο στίβο. Από ό,τι βλέπουμε και εμείς, υπάρχει μια πολύ καλή φουρνιά από κάτω, η οποία θα αναδειχθεί τα επόμενα χρόνια, πιστεύουμε. Οι εγκαταστάσεις είναι πολύ καλές. Το προπονητικό δυναμικό είναι πολύ καλό στην Κρήτη. Δεν μιλάω μόνο για το Ηράκλειο, γενικώς στην Κρήτη είναι πολύ καλό στο κομμάτι του στίβου. Και θεωρώ ότι είναι ο στίβος ένα από τα αθλήματα τα οποία θα έχουν μια πολύ καλή πορεία τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα να κλείσουμε με μια αναφορά και στο Kids Athletics, το οποίο το γνωρίζετε αρκετά καλά. Είχατε και παρουσία πρόσφατα στη Σιτία με την Αθλητική Ακαδημία Ηρακλείου. Να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτό το κομμάτι. Το Kids Athletics είναι ένα πρόγραμμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, το οποίο εδώ ξεκίνησε το 2014. Είχα τη χαρά τότε να είμαι υπεύθυνος στο κομμάτι αυτό για την Κρήτη. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει σκοπό να μοιήσει τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, στο άθλημα του στίβου, με παιχνίδια που δεν έχουν ακριβώς τα αγωνίσματα του στίβου μέσα τους. Έχουν όμως αγωνίζονται, τα οποία μοιάζουν το στίβο και προσπαθούν να παρουσιάσουν το στίβο σε παιχνιώδη μορφή και με ομαδικό πνεύμα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είχε τρομερή επιτυχία και στα σχολεία. Και ανταπόκριση όταν... μεγάλη, έτσι. Ναι, μεγάλη ανταπόκριση. Μόνο να σας πω ότι εκείνη τη χρονιά περάσανε πάνω από 15.000 παιδάκια από αυτό το πρόγραμμα, από όλα τα σχολεία της Κρήτης. Συνεχίζεται αυτό το διάστημα από τους συλλόγους με επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία. Και είναι για μας ένα πολύ ωραίο εργαλείο, πολύ χρήσιμο εργαλείο για μας που ασχολούμαστε με το στίβο, για να κάνουμε τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, να αγαπήσουν το στίβο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην Αθλητική Ακαδημία του Ηρακλείου, που είναι βέβαιο ότι θα μας απασχολήσει και τα επόμενα χρόνια με τις επιτυχίες της. Να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μαρία Πετρούτσου, ευχαριστούμε και εσένα.